Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα της υγείας, ε. Γιορτάζει η υγεία, κύριε Βρύσαλη. Κύριε Δουγιάκη, καλή σας μέρα για άλλη μια φορά. Η υγεία και η δημόσια υγεία προφανώς δεν γιορτάζει ούτε σήμερα, αλλά ούτε και τα προηγούμενα χρόνια. Βρισκόμαστε 2 χρόνια μετά την πανδημία και ήδη τα νοσοκομεία μας και γενικότερα η πρόληψη στον χώρο της υγείας όχι μόνο απουσιάζει, αλλά γίνεται ακόμα περισσότερο ακριβό εμπόρευμα στα χέρια των μεγάλων ομίλων. Ήδη εμείς από το χώρο της υγείας το γνωρίζουμε πολύ καλά, αλλά και οι ασθενείς, βλέποντας ότι 2 χρόνια μετά, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, τα κέντρα υγείας, η πρωτοβάθμια περίθαψη υγείας όχι μόνο απουσιάζει, αλλά με το κι άλλη σε λίγο καιρό θα ψάχνει κάποιος ασθενής, εργαζόμενος, ανασφάλιστος, να μπορέσει να γράψει τα φάρμακά του, γιατί και αυτή η παροχή που είχε κερδιθεί με αγώνες, και αυτή σε λίγο περικόβεται. Ή επίσης θα ψάχνει να πουλήσει κάποιο χτήμα ή οτιδήποτε μα έχει για να μπορέσει να πληρώσει το απογευματινό χειρουργείο που η κυβέρνηση με τα βαΐων και κλάδων το διαφημίζει σαν απελευθέρωση της λίστας αναμονής που μόνο στο Πανεπιστήμιο. Μα τι λέτε τώρα, κυριολεκτικά είναι αυτά τα οποία λέτε. Κοιτάξτε, αν δείτε, τα λέει η πραγματικότητα και αυτό που ζει ο καθένας μας όταν προσέρχεται στις δημόσιες δομές, που βεβαίως ευτυχώς που υπήρχαν αυτές και στηριχτήκανε από τους ίδιους τους εργαζόμενους και την περίοδο της πανδημίας αλλά και πριν την πανδημία, γιατί θα είχαμε, αν θέλετε, συνέπειες τραγικές, ναι, όπως αυτές ζουν κύριε όλοι Βρύσαλη, οι Ευρωπαίοι. Η αλήθεια καλώς είναι ότι ζήσαμε 2 χρόνια στα οποία φάνηκε πραγματικά ποια είναι η υποχρηματοδότηση και τι σημαίνει η υποχρηματοδότηση και τι σημαίνει μη ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, έτσι όπως μας τα δώσανε ως δεδομένα αναφορικά με τα υγειονομικά πρωτόκολλα και όλα τα υπόλοιπα εν καιρό πανδημίας. Αλήθεια είναι ότι από το 2009 μέχρι το 2019 μετράμε μείον πράγματα στο χώρο της δημόσιας υγείας, υποχρηματοδότηση, μείωση δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, χαμηλή ποιότητα πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ένα σκηνικό το οποίο η αλήθεια είναι δεν τιμά κανέναν από εκείνους οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις ανεξάρτητα του χρώματος που είναι, γιατί δεν είναι το ζητούμενό μας το χρήμα, το χρώμα αυτή την ώρα. Το ζητούμενο είναι, είδατε η γλώσσα λανθάνους από πάει αμέσως, το ζητούμενο όπως λέτε είναι το χρήμα, αλλά από την άλλη αυτό που λέτε τώρα και το φέρνετε ως παράδειγμα ότι θα πρέπει να πουλάς χωραφάκι για να πας στα απογευματινά χειρουργία και να πληρώσεις, ότι δεν θα μπορείς σαν ανασφάλιστος να γράψεις το φαρμακό σου. Δεν ξέρω τώρα, σε τρομάζει κύριε Βρυσαλή. Σε τρομάζει, αλλά πρέπει και να σε οργίζει και να αγανακτείς, όπως αυτή η αγανάκτηση εκφράστηκε χθες στη μεγάλη πανελλαδική απεργία που βούλιαξε και η πόλη μας από χιλιάδες απεργούς και σε όλη την Ελλάδα. Κοιτάτε την κυρία Δουγιαρακή, αυτό δεν γίνεται τυχαία. Αυτός ο οικονομικός στραγγαλισμός των δημόσιων νοσοκομείων και γενικότερα της δημόσιας υγείας γίνεται συνειδητά για να στραφεί, να ενισχυθεί ακριβώς ο ιδιωτικός τομέας από την άλλη, αλλά και τα νοσοκομεία να λειτουργούν σαν επιχειρήσεις. Να σας πω ένα στοιχείο που το είχα ξαναναφέρει στην εκπομπή σας. Μόνο ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου για φέτος είναι μειωμένος κατά 15 περίπου εκατομμύρια. Μόνο η φαρμακευτική δαπάνη ήδη είναι 2 εκατομμύρια λιγότερη από πέρυσι. Ήδη πάρα προσωπικό που υπάρχει σήμερα στο νοσοκομείο είναι λιγότερο με αυτό που υπήρχε πριν 2 χρόνια. Σας λέω κάποια ενδεικτικά στοιχεία, γιατί αυτό δεν είναι θέμα μη γνώσης της κατάστασης ή αν θέλετε ατυχών λαθών και χειρισμών. Είναι η συνειδητή επιλογή τα νοσοκομεία να στραφούν πλέον η χρηματοδότησή τους να είναι μέσα από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες είτε από την κρατική ασφαλιστική εταιρεία των ΕΟΠΗ. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ΕΟΠΗ σήμερα μαζί με άλλα στελέχη κυβερνητικά, με άλλες ανώνυμες εταιρείες τρέχει στην Κρήτη και θέλει να τα κάνει πρότυπα στο να λειτουργούν, να επιβιώνουν μέσα από την πώληση υπηρεσιών, βάζοντας τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να είναι λογιστές, να κωδικοποιούνται
πράξεις ιατρικές, νοσηλευτικές, για να έρχεται το ζεστό χρήμα, ο παράς που λέει ο λαός μας, για να λειτουργούν τα νοσοκομεία. Είναι, αν θέλετε, ένα σχέδιο συνειδητό που σε όλη την Ευρώπη ακολουθήθηκε, γιατί αυτό μας λένε τα διάφορα σεμινάρια που μας κάνουν, που αυτό το σύστημα υγείας όμως αποδείχτηκε ότι ήταν ένα κομμάτι της ταφόπλακας εκατομμυρίων νεκρών που είχαμε με αφορμή τον COVID. Όπως και τώρα που συνεχίζουμε και έχουμε χιλιάδες περιστατικά, που μόνο στην κυβέρνηση έχει μειωθεί, αν θέλετε, ο αριθμός που νοσηλεύεται. Εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά τι γίνεται στα νοσοκομεία, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ακόμα και τώρα μιλάμε για συγχωνευμένες κλινικές και φαίνεται ότι δεν είναι λόγω του COVID. Εδώ η κυρία Γκάγκα σε άρθρο της την Κυριακή δήλωσε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν οι ίδιες ειδικότητες σε ένα νομό, σε δύο νοσοκομεία. Θα υπάρχει ένα νοσοκομείο κορμός και το άλλο θα λειτουργεί ή θα υπολειτουργεί σαν κέντρο υγείας. Αυτό είναι το σχέδιο της κυβέρνησης, που εδώ υπήρχαν σχέδια τέτοια και από τον νόμο Παπαπαδόπουλου του 1999 που δεν υλοποιηθήκανε, γιατί υπήρχαν αντιδράσεις από τοπικές κοινωνίες, από τους εργαζόμενους και μείναν στα χαρτιά. Τώρα έρχονται να επισπεύσουν ένα σχέδιο που δεν θα θυμίζει τίποτα από σύστημα υγείας οργανωμένο όπως το ξέραμε, με τα λάθη του, τις δυσκολίες του, τις παραλήψεις του, αλλά δυστυχώς αυτό που στο σχέδιο έχει προετοιμαστεί με νόμους και νομοθετήματα τέτοια χρόνια. Τα απογευματινά χειρουργεία είναι συνέχεια των απογευματινών ιατρείων. Να τα θυμίσουμε αυτά. Τα νοσοκομεία, τα ιδιωτικά που φτιάχνουν τώρα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, είναι συνέχεια του ιδιωτικού Παπαγεωργίου, του ιδιωτικού νοσοκομείου της Σαντορίνης. Ανώνυμες εταιρείες είναι. Αυτά ο κόσμος πρέπει να τα γνωρίζει, γιατί πρέπει να γνωρίζει ότι η αντίστασή του θα πρέπει να είναι πιο μεγάλη, πιο μαχητική, να υπερασπιστεί, να διεκδικήσει σύστημα υγείας με ανθρώπινο δυναμικό. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή σε κλινικές να υπάρχουν τρεις ειδικότητες αντιεπιστημονικά, να είναι στη μονάδα εμφραγμάτων, να περιθάπτεις καρδιοπαθή ασθενή με COVID, με το ήδη υπάρχουν προσωπικό. Με το ήδη υπάρχουν προσωπικό, κάποιος που μπαίνει σε περιστατικό COVID στη μονάδα εμφραγμάτων, μπαίνει και μετά και βλέπει και ένα καρδιοχειρουργικό ασθενή. Αυτά είναι, τέτοια υγεία, τέτοια νοσοκομεία θέλουν να εφαρμόσουν, όπως επίσης θέλουν να εφαρμόσουν τον γιατρό στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που είναι πολύ καλή, αν θέλετε, η θεωρητική αυτή αντίληψη να έχεις ένα προσωπικό γιατρό, αλλά που θα αποτελεί το κόφτη στο να πας να δεις κάποιον ειδικό γιατρό ή να πας να κάνεις εξετάσεις. Καλά, δεν εφαρμόζεται. Εδώ και χρόνια, και από την προηγούμενη κυβέρνηση το ακούγαμε αυτό. Δηλαδή ο οικογενειακός γιατρός, ο οποίος θα απεγκλωβίσει τα νοσοκομεία από την είσοδο όλων εμάς που πηγαίνουμε στα νοσοκομεία, γιατί ήταν η κρίση. Να σας πω κάτι, μην το ξεχνάμε, το λέγαμε πάρα πολλές φορές. Άλλοτε το κρύβαμε κάτω από το χαλάκι, άλλοτε το λέγαμε ότι, ξέρετε, δεν έχω παιδιά να κάνω, δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω και εξετάσεις, να πληρώσω εξετάσεις. Οικονομική κρίση, είμαι ανασφάλιστος κλπ. Πάω και στο νοσοκομείο, βρίσκω την αιτία, πάω εκεί στα επίγοντα, γίνεται και η δική μου η εξέταση. Θέλετε να πείτε, και το βλέπαμε και από τους προηγούμενους και από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά λέτε ότι τώρα δρομολογείται τελείως διαφορετικά, ναι. Ναι, βεβαίως. Θα αποτελεί τον κόφτη και της παραπομπής στα νοσοκομεία. Δεν θα γίνεται με επιστημονικό κριτήριο, αλλά με συμβάσεις που θα υπογράφουν και που θα ελέγχονται πόσους στέλνει στα νοσοκομεία ή πόσοι θα κινούν. Ποιοι ιδιώτες γιατροί. Δηλαδή θα υπογράψει μια σύμβαση ο δικός μου, ο γιατρός που με παρακολουθεί αυτή την ώρα και ξέρει το ιστορικό μου, με τον νεοποιή που θα του λέει αν πάω στο νοσοκομείο, γιατί πάω στο νοσοκομείο. Βεβαίως, θα λειτουργεί πλέον. Μπορεί να έχει ο άνθρωπος αυτός και συνέπειες, εάν εσύ από το νοσοκομείο κρίνετε εσείς. Είτε μπορεί να μην ανανοηθεί πάλι η σύμβασή του ή άλλες συνέπειες. Ήδη υπάρχει, κυρία Δουγιαράκη, σε διαβούλευση. Βάζουν, θέλετε να πείτε, δηλαδή πλαφόν ακόμα και στην εισαγωγή στα νοσοκομεία, αυτό μου λέτε. Βεβαίως πλαφόν, όπως μπαίνει και θα μπει και πλαφόν με τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια, να το πω λίγο στην καθημερινή για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ότι ο γιατρός θα τον υποχρεώσουν με βάση πακέτο που θα πληρώνει η ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία ή ο ΟΠΗ να νοσηλεύει για συγκεκριμένο νόσημα συγκεκριμένες μέρες. Αν ξεπερνά τις μέρες που έχει συμφωνήσει με βάση το πρωτόκολλο, αυτά που λέγαμε πριν, ή θα πρέπει να πληρώσει το νοσοκομείο, ή θα πρέπει να πληρώσει ο ασθενής, ή θα τον βγάλει άλλον ο γιατρός γρήγορα την τρίτη, τέταρτη μέρα, για να μην έχει, αν θέλετε, επιπτώσεις στο νοσοκομείο στην οικονομική επιχορήγηση από τον ΕΟΠΗ.
Αυτά λένε τα νομοσχέδια. Καλά κάνατε και γυρίσατε πολύ πολύ πίσω, διότι ξέρετε, έτσι όπως εσείς μιλάτε, εμένα έρχεται στο μυαλό μου και αυτό που έχω ζήσει και αυτό που έχει καταγραφεί από το ρεπορτάζ, από το ΠΑΣΟΚ, από τη Νέα Δημοκρατία χρόνια πίσω, ότι ήταν πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι κατήγγυλαν πως πλήρωναν μέσα στα νοσοκομεία και κυρίως πλήρωναν ξενοδοχειακό εξοπλισμό παρά ιατρικές υπηρεσίες. Βεβαίως, ό,τι γινόταν κατά κόρον στις ιδιωτικές κλινικές, το ίδιο θα κληθεί ο κόσμος να κάνει αργά ή γρήγορα με βάση τα DRG, τα κλειστά ενωπημένα νοσήλια. Το τρίτο που θέλω να σας πω, κύριε Αντουργιαράκη, είναι στο νομοσχέδιο για τη διαβούλευση που υπάρχει. Χρόνια νοσήματα θα μπορεί ο γενικός γιατρός ή ο παθολόγος να τα παραπέμπει σε ειδικό γιατρό μια φορά το χρόνο. Δηλαδή δεν πάει να έχετε ζάχαρο, δεν πάει να έχετε να είναι απολυπισμένος, δεν πάει να έχετε θυροειδή. Ειδικό γιατρό για να δεις θα το βλέπεις με το κιάλι, κυρία Δουργεράκη. Και αυτό έχει υπογραφεί Υπουργείου Υγείας, διαβούλευση που θα ψηφιστεί αρχές του Μάη. Γι' αυτό είναι κρίσιμο να σηκωθούν αντιστάσεις οργανωμένες. Μία φορά το χρόνο η επίσκεψη στο γιατρό του νοσοκομείου ή στην κλινική του νοσοκομείου, εάν έχω κάποιο χρόνιο νόσημα. Βεβαίως, είναι στα πλαίσια της διαβούλευσης τώρα του νομοσχεδίου που κατατίθεται. Μιλάτε για νοσηλεία ή για να με δει. Να σε δει. Να σε δει, κυρία Δουργεράκη, και αυτά. Η κυβέρνηση. Μα αφού με βλέπει ο γιατρός μου, ο οποίος είναι ο θεράπων γιατρός, γιατί πρέπει να έρθω και σε εσάς. Ο γενικός γιατρός θα έχει το δικαίωμα να σε στείλει σε ειδικό γιατρό, ειδικό γιατρό, μόνο μια φορά το χρόνο. Μόνο μια φορά το χρόνο. Είτε σε νοσοκομείο, είτε σε ιδιώτη γιατρό που μπορεί να είναι εκτός νοσοκομείου. Αυτά έχουν εφαρμοστεί στην Αγγλία και σε άλλα συστήματα υγείας και έρχονται Έλληνες που σπουδάζουν ή εργάζονται στην Αγγλία, στην Ελλάδα για να δουν ειδικό γιατρό, γιατί τον βλέπουν με το κιάλι, όπως λένε. Με το κιάλι θα βλέπουν οι άνθρωποι εδώ, αν θέλετε, ειδικό γιατρό. Και βεβαίως δεν λέμε εμείς ότι ο καθένας πρέπει να τρέχει ξύπνηση και πάει σε κάποιο ειδικό γιατρό. Αλλά να υπάρχει επιστημονικό κριτήριο, να μην υπάρχει αριθμητικό ή, αν θέλετε, οικονομικό κριτήριο. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι η υγεία είναι αγαθό κοινωνικό που πρέπει να παρέχεται, όχι γενικά δημόσια, δωρεάν και με επιστημονικά κριτήρια. Γιατί αλλιώς, κυρία Δουγεράκη, θα δούμε καταστάσεις τραγικές στο σύστημα υγείας. Κύριε Βρύσαλη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, συγγνώμη κύριε Δουγεράκη, η πρώτη αιτία, αν θέλετε, οικονομικής κατάρρευσης είναι τα θέματα της υγείας. Και τα λέω, όχι να φοβήσω, ξαναλέω, για να αποκτήσει ο κόσμος κουράγιο να παλέψει, να διεκδικήσει και βεβαίως η απεργία εκθεσινή να είναι σταθμός στη μεγάλη πανελλαδική απεργία της Πρωτομαγιάς. Της Πρωτομαγιάς, κύριε Βρύσαλη, που αν πρέπει να πάρει άλλα χαρακτηριστικά. Κύριε Βρύσαλη, εσείς τι θα απογίνετε όλοι στο σύνολό σας? Εμείς οι εργαζόμενοι θα μπούμε φρένο, φραγμό ακριβώς απέναντι σε αυτά τα σχέδια της κυβέρνησης. Όχι, τι θα απογίνετε εργασιακά? Αφήστε το διεκδικητικό πλαίσιο, γιατί ξέρουμε ποιο είναι. Εργασιακά τι γίνεται? Εμάς εδώ θέλουν να μας κάνουν, αν θέλετε, ένα κρίκο στο σχέδιο που θέλει να υλοποιήσει η κυβέρνηση σε συνέχεια με τις προηγούμενες κυβερνήσεις των ιδιωτικοποιήσεων και να τρέχουμε να κυνηγάμε τους ανθρώπους για να έρχονται έσοδα στο νοσοκομείο. Τέτοιο ρόλο εμείς δεν θα έχουμε, δεν τον έχουμε. Προχτές έγινε ένα εκπαιδευτικό μάθημα σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με την παρουσία της Διευθύνου Συμβούλου της ανώνυμης εταιρείας που έχει ποιότητας και ασφάλειας που ήρθε στο νοσοκομείο μας, και εκεί κάναμε σαφέστατα στην κυρία αυτή και σε όλους που ήρθαν να μας πούνε τι καλά είναι όλα αυτά που θέλουν να δρομολογήσουν, ότι εμείς συνένοχοι στο έγκλημα που ετοιμάζεται να κάνουν, δεν θα γίνουμε. Πώς δηλαδή εσείς θα βγαίνετε παγανιά για να βρείτε τα νοσήλια, για να βγουν τα νοσήλια? Πώς ακριβώς το εννοείτε? Επιδιώκουν μέσα από την καταγραφή την τεχνολογική, μέσα από τους με την πληροφοριακά συστήματα, τα πάντα να καταγράφονται, που από μόνο του δεν είναι κακό, κυρία Δουγεράκη, αυτό να αξιοποιηθεί το εργαλείο, αν θέλετε, της πληροφορικής, σαν εργαλείο αποζημίωσης του ΕΟΠΗ και των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Καταλαβαίνει δηλαδή κανένας ότι η επιστήμη πλέον επιχειρείται να αξιοποιηθεί εις βάρος της επιστημονικής επάρκειας γιατρών νοσηλευτών και εις βάρος
των παροχών υγείας που πρέπει να έχει ο λαός μας. Κύριε Βρυσελή, πότε είχατε βγάλει εσείς ως Σωματείο Εργαζομένων εκείνη την πληροφορία που έλεγε ότι, ξέρετε, ακόμα και μέσα από τις κλινικές υπάρχουν μπόνους ή τέλος πάντων θετικά σχόλια? Δεν θέλω να παρεξηγηθώ με τον τρόπο που το λέω, γιατί δεν το θυμάμαι ακριβώς. Αλλά λέγατε ότι, ξέρετε, αυτή την ώρα υπάρχουν και πιέσεις προς τους γιατρούς μετά από κάποιες συγκεκριμένες μέρες νοσηλείας να φεύγει ο ασθενής από το νοσοκομείο. Βεβαίως είχαμε βγάλει μια ανακοίνωση ότι πριν ένα χρόνο περίπου, όταν επιχειρούταν να μπει πιο συστηματικά αυτά που συζητάγαμε πριν από λίγο, δηλαδή να γράφονται γρήγορα εξιτήρια με βάση τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια, ώστε να χρηματοδοτούνται τα νοσοκομεία. Είναι αυτό που σας λέω, το σχέδιο που υπάρχει, που πιλωτικά σε όλη την Κρήτη πλέον αρχίζει και υλοποιείται το επόμενο διάστημα, και αν θέλετε θα είναι κριτήριο αξιολόγησης των νοσοκομειακών μονάδων του νησιού μας για τη χρηματοδότηση. Δηλαδή θα έχουμε το εξής, κωδικοποίηση ασθενειών που λέει έμφραγμα 4 μέρες. Την Πέμπτη θα πρέπει να την αιτιολογήσεις ή αν τον κρατήσεις τον ασθενή θα πρέπει να δεις πώς θα πληρωθεί από το ταμείο που θέλει να το μετατρέψει τον ΕΟΠΗ σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες έχουν τιμοκατάλογο, κύριε Αντρουγεράκη, όσοι έχουν επισκεφτεί ιδιωτικά νοσοκομεία και έχουν ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Κλικάρεις, τάκ, 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 και σου λέει 3 μέρες τόσο. 4 από την τσέπη σου ή συμμετοχή του νοσοκομείου στην 4η μέρα παραμονή στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Γι' αυτό εσείς είπατε στην αρχή ότι η υγεία, να έχει γίνεται ακριβό εμπόρευμα. Για την υγεία των άλλων αφήστε το τώρα, έτσι. Το αφήνετε λιγάκι και πλανάτε. Επειδή εμείς όμως έχουμε έρθει να καλύψουμε τις ανάγκες του κόσμου, σε καμιά περίπτωση εμείς δεν θα γίνουμε συνένοχοι στο έγκλημα, κυρία Γιαράκη. Όμως, κύριε Βρύσελη, όλο αυτό που λέτε έρχεται και κολλάει σήμερα με αυτά που συζητάτε, με την μη ανανέωση συμβάσεων από τα νοσοκομεία, με τα νοσοκομεία τα οποία θα πρέπει να έχουν σε κάθε περιοχή διαφορετικό χαρακτήρα, με τους συναδέλφους σας οι οποίοι ανεμβολίαστοι αλλά παίρνουν παράταση, υπάρχει μια αναστολή μέχρι 31 12, δηλαδή σιγά σιγά έρχεται και δένει όλο αυτό το παζλ, ναι. Ακριβώς δένει, έχουμε αυτή τη στιγμή, κυρία Δουγεράκη, με βάση αυτά τα οποία λέτε πάντα. Είναι σε αναστολή. Έχουμε ανθρώπους που η σύμβασή τους στις δομές της καθαριότητας και της ξύτησης πήραν αναβολή μέχρι τέλος του Ιούνιου για να μπουν οι εργολάβοι. Έχουμε περίπου 140 επικουρικούς που τελειώνουν οι συμβάσεις τους τέλος του Δεκέμβρη. Η πολιτεία όλα αυτά τα χρόνια, τα 2 χρόνια της κρίσης, αντί να στηρίξει, να τους μονιμοποιήσει αυτούς τους εργαζόμενους, τους κοροϊδεύει, τους στίβει σε λιμόνι και μετά θα τους πετάξει στην ανεργία. Την ίδια ώρα που υπάρχουν χιλιάδες άνεργοι νοσηλευτές ή άνεργοι άνθρωποι που θα μπορούσαν να καλύψουν, αν θέλετε, το σύστημα υγείας. Εδώ έχει σημαντικές ευθύνες η κυβέρνηση, γιατί αν το επιχειρηματικό νοσοκομείο, το νοσοκομείο που θέλουν να έχει έσοδα, θέλει προσωπικό λιγότερο, φθηνότερο και ευέλικτο. Γι' αυτό σήμερα μετακινείται προσωπικό από κλινική σε κλινική, υποχρεώνουν το προσωπικό να δουλεύει με ανεργαστικές σχέσεις εργασίας, με στανμπάι από το σπίτι, που κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται, κυρία Δουγεράκη, και το εφαρμόζουν τα νοσοκομεία για να καλύψουν τα μεγάλα κενά που υπάρχουν. Δεν μπορείς να αρρωστήσεις. Τα λέω αυτά, κυρία Δουγεράκη, γιατί ο κόσμος πολλές φορές μας λέει: μα εσένα σε είδα χτες, σε είδα προχτές, σε είδα το βράδυ, σε είδα το πρωί. Δεν πας καθόλου να ξεκουραστείς στο σπίτι σου? Μάλιστα. Ζητούν δηλαδή προσωπικό πολυμηχανές, λέτε. Πολυμηχανές, βεβαίως της εντατικοποίησης, και βεβαίως η εξωθένωση δημιουργεί και άλλα προβλήματα, κυρία Δουργιαράκη. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τα έχουμε πολλές. Έτσι. Με το τι σημαίνει για την υγεία σας, το τι σημαίνει με τα λάθη που μπορεί να γίνουν, τι σημαίνει με όλα αυτά. Εσείς οι ίδιοι νοσηλευτές, όλα αυτά τα χρόνια τα έχετε πει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τη δική σας την πλευρά, και αυτό σας τιμάει. Λοιπόν, κύριε Βρυσαλή, χρόνια πολλά σε μια υγεία που δεν ξέρουμε για πόσο θα την έχουμε. Χρόνια πολλά να παλεύουμε, να διεκδικούμε για μια υγεία που πρέπει να την έχουμε και την έχουμε ανάγκη με βάση τις ανάγκες του 21ου αιώνα. Μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα, κυρία Ντουγκεράκη, εφόσον φύγει από μέσα το κριτήριο του κέρδους και της επιχειρηματικότητας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.